Βεβαιώνει ότι κάποια στιγμή του αφαίρεσαν το όπλο για λόγους μη ηθικούς. Ξεκινήσαμε να φτιάξουμε τον σκοπευτικό σύλλογο, αλλά ανέλαβε ως Γενικός Γραμματέας, εγώ ως πρόεδρος του συλλόγου. Στην πορεία όμως δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και πέρυσι το Μάρτιο έγινε μια γενική συνέλευση και τον αποπέμψαμε από το σύλλογο. Mm-hmm. Δηλαδή από πέρυσι το Μάρτιο. Δεν ανήκει στο σύλλογό σας. Τα τελευταία δύο χρόνια είχε κάποια προβλήματα με την οικογένεια κτλ. Του είχε αλλάξει σαν χαρακτήρα. Είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Άνθρωπος που έκανε πράγματα που δεν ήταν ούτε λογικά ούτε νόμιμα. Βλέπετε λοιπόν, κύριε Σακά, ότι εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε καταρχήν δύο ανθρώπους που για ένα διάστημα υπήρξαν και γνωστοί, μάλιστα αφού τον είχε ζητήσει για να πάει και μάρτυρας υπερασπίσεώς του. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι αυτοί οι φίλοι σε μια συμπλοκή, όπως ξέρουμε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα, από άμυνα, όπως λέει ο Παραολυμπιονίκης, τον χτύπησε, πυρσοκρότησε, από εκεί πέρα βέβαια του έριξε άλλα τρία και τον κλείδωσε μέσα στο προπατζίδικο. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Σήμερα έρχεται στο φως μέσω της Γιώτας Κυπουρού και της δικηγόρου της κυρίας Αλεξάνδρας Κρέμιζα το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος την είχε κακοποιήσει και την είχε απειλήσει και εκείνη, αλλά ασκούσε και ενδοοικογενειακή βία στα παιδιά. Το θύμα πάντα μιλάμε. Πώς δένει όλο αυτό το παζλ στα δικά σας μάτια? Στα δικά μου μάτια δένει ότι ήταν ένας άνθρωπος αρκετά βίαιος. Προφανώς το ήξερε ο θήτης. Ίσως και γι' αυτό είχε και μαζί του πιστόλι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν δικό του, λένε, το πιστόλι. Ο Γιώργος Σόμπολος θα μας πει. Γιώργο, για το πιστόλι που λέει ο κ. Σακάς. Ενώ την Παρασκευή, όπως είπαμε στο ζωντανό μας, υποστήριξε ο κατηγορούμενος ότι το όπλο ανήκε στο θύμα, στον 47χρονο, το βράδυ στον εισαγγελέα, υποστήριξε ότι τελικά ήταν δικό του και το είχε τα τελευταία 5 χρόνια παράνομα, γιατί φοβόταν τη συμπεριφορά του θύματος, του ξενοδόχου. Όπως υποστήριξε μάλιστα στην κατάθεσή του και στην αστυνομία, αλλά και εδώ στον εισαγγελέα τον ίδιο την Παρασκευή, είπε ότι ο ίδιος, ο πατέρας του, η μητέρα του, αλλά και ο αδερφός του, δέχονταν συνέχεια απειλές τα τελευταία χρόνια. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πλάνο, είναι η γυναίκα. Βλέπουμε μια φωτογραφία τώρα εδώ, είναι η γυναίκα. Ας πούμε, δεν τη λέμε μοιραία γυναίκα, είναι η γυναίκα που είναι ανάμεσα στους δύο αυτούς άντρες. Η πρώην σύζυγος του θύματος. Είναι η πρώην σύζυγος και η πρώην σύντροφος κατά τα λεγόμενα της συνηγόρου, φίλη κατά τα λεγόμενα του κατηγορουμένου. Το ζητούμενο είναι πως αυτή η γυναίκα φαίνεται πως ήταν η αιτία για τους συνεχείς διαπληκτισμούς τα τελευταία χρόνια των δύο ανδρών. Και γι' αυτό το λόγο, μετά τις συνεχόμενες απειλές από το θύμα προς τον Παραολυμπιονίκη, ο Παραολυμπιονίκης υποστήριξε ότι αγόρασε ένα όπλο στη μαύρη αγορά, όπως λέμε, μη νόμιμο δηλαδή, και το είχε μόνιμα μέσα στο αναπηρικό αμαξίδιο που έχει σε έναν ειδικό χώρο, φοβούμενος για τη ζωή του. Και όντως, όπως υποστηρίζει, σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστηρίζει, το βράδυ της Πέμπτης προς τα μεσάνυχτα, όταν ήρθε εκεί ο 47χρονος επιχειρηματίας για να του ζητήσει το λόγο, να του πει να έρθει να καταθέσει και πάλι στο δικαστήριο, γιατί άμα δεν το κάνει θα σκοτώσει τον ίδιο και την οικογένειά του, τότε πάνω σε συμπλοκή που ακολούθησε το έβγαλε το όπλο, αυτό εκπυρσοκρότησε την πρώτη φορά και μετά του έριξε άλλες τρεις φορές πάνω στον πανικό του. Εγώ να σας πω σε μια είδηση, πριν από λίγη ώρα αστυνομικοί της ασφάλειας πήγαν πάλι στο πρακτορείο σήμερα, πριν από λίγη ώρα, και ερεύνησαν το μηχανάκι με το οποίο πήγε στο πρακτορείο ο 47χρονος. Το όχημα, δηλαδή, με το οποίο πήγε ο επιχειρηματίας στο πρακτορείο. Και το ερεύνησαν σήμερα, διότι η έρευνα δεν είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Μήπως και υπάρχει κάποιο όπλο, κάποιο μαχαίρι, κάτι το οποίο να αποδεικνύει την παραβατική συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, είχε ο 47χρονος επιχειρηματίας τα τελευταία χρόνια. Είναι βέβαια απορίας άξιο, γιατί δεν έγινε αυτή η έρευνα από την Παρασκευή, από την Πέμπτη το βράδυ, από την Παρασκευή. Και γίνεται σήμερα. Το μηχανάκι, να φανταστείτε ότι από την Πέμπτη το βράδυ είναι εκεί πέρα, στο μαγαζί απ' έξω. Ένα μικρό σκούτερ. Δεν το ερεύνησαν. Το κάνουν τώρα, έστω και τώρα θα δούμε αν θα προκύψει κάτι από τις έρευνες της αστυνομίας. Ως προς το όπλο, οι αστυνομικοί πιστοποίησαν βάσει αποτυπωμάτων ότι υπήρχαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου, του Παραολυμπιονίκη. Οπότε τώρα
επιβεβαιώνεται τα όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος ότι το όπλο ήταν δικό του. Τώρα, γιατί είπε άλλα στην αστυνομία στην αρχή, φοβήθηκε και ενδεχομένως μετάλλαξε είτε από παρότρινση του δικηγόρου του, είτε επειδή ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να πει ψέματα, θα καταλάβουν αμέσως αστυνομικοί αν ήταν δικό του ή όχι. Το θέμα είναι ότι άλλαξε την κατάρτισή του στο κομμάτι του όπλου και είπε ότι είναι δικό του λόγω των συνεχών απειλών που είχε. Εδώ λοιπόν σήμερα στο κτίριο 10, στην πρώην σχολή Ευελπίδων, έφτασε ο κατηγορούμενος, συνοδεία αστυνομικών, τον φέραν με ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας, πάρκαρε στο πίσω μέρος του κτιρίου και ήρθαν να ανέβηκαν από μια ειδική ράμπα που έχει στο πλαϊνό μέρος της εισόδου. Μπήκε μέσα, λίγο μετά στις 9.30 πέρασε το γραφείο του ανακριτή. Νωρίτερα είχε καταθέσει ο προπονητής του, ο άνθρωπος με τον οποίο ο οποίος τον προπονούσε όλα αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα, και ανέφερε διάφορα στοιχεία και πληροφορίες στον ανακριτή σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, σύμφωνα με τα οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ στην καθημερινότητα του ο Παραολυμπιονίκης και είναι δύσκολο να πάει να κρατηθεί σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Σε φυλακή. Μάλιστα. Κατανοώ αυτό που θέλεις να πεις, ότι είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση να μπορέσει να παραμείνει μέσα σε φυλακές. Από εκεί και πέρα όμως θέλω το εξής, ότι ο Παραολυμπιονίκης, έχω ακούσει όλο αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλα τα δελτία και το εξής, ότι λέει στους σε εμάς που περιμένουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί, ότι θα τα μάθουμε όλα, δηλαδή θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσει και θα τα πει όλα. Σε λίγο θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Πέτρο Μαντούβαλο, τον δικηγόρο, τον συνήγορο υπεράσπισής του, οπότε θα του θέσουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Γιώργο, βάλε μια άνω τελεία προς το παρόν. Όταν έχουμε τον κύριο Μαντούβαλο στη σύνδεση θα ξανασυνδεθούμε για να δώσω το λόγο στον κύριο Σακά, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό.